λεπτά πριν από τις 9 είστε στο Sky, φίλες και φίλοι. Και βέβαια, το μεγάλο ερώτημα της ημέρας, αφού σας καλημερίσω, σας καλωσορίσω όσες και όσους ανοίξατε τώρα τους δέκτες της τηλεόρασης, γιατί έχετε και κάθε λόγο να κοιμάστε λίγο παραπάνω την Κυριακή, αλλά και να είστε ενημερωμένοι. Έχουμε έναν καταπληκτικό καιρό με 20άρια. Έχουμε, φίλες και φίλοι, σήμερα την ψηφοφορία στο Πασόκ. Ανοίγουν οι κάλπες σε 30 δευτερόλεπτα. Και έχουμε και τη δήλωση Thompson, η οποία δήλωση Thompson, συνέντευξη Thompson στην Καθημερινή, μου φαίνεται ότι δίνει και στο Βήμα και κάπου αλλού. Αλλά εδώ τώρα στην Καθημερινή λέει τι, ενδεχόμενο μείωση μισθών. Μα εδώ τώρα, κύριε Πρωτόπαπα, κύριε Γεωργιάδη, ο κόσμος έχει δεχθεί 10 μειώσεις συντάξεων, 10 φορές μειώσαν στους συνταξιούχους τη σύνταξη. Του κόσμου τα χαράτσια. Και ξανάρχεται τούτος εδώ, δεν έχει στεγνώσει το μελάνι του δεύτερου μνημονίου και ζητάει μειώσεις μισθών. Ρωτώ λοιπόν, κύριε Πρωτόπαπα, το κόμμα σας θα δεχθεί νέα μείωση μισθών? Κοιτάξτε, το κόμμα μου φυσικά δεν θέλει, κανείς δεν θέλει τις μειώσεις των μισθών, όμως τις έχουμε ψηφίσει καταρχήν. Και τις έχουμε ψηφίσει κάτω από ένα δίλημα που έλεγε είτε ψηφίζετε ή χρεοκοπούμε. Ο σκοπός είναι ότι δεν είναι δυνατόν, δεν μπορεί να ξαναφτάσουμε σε τέτοιο δίλημα, να ξαναφτάσουμε σε τέτοια κατάσταση. Νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει ανοιχτό από κανένα σόφρονα Έλληνα όλους όσους γνωρίζουν την ελληνική κοινωνία και καταλαβαίνουν τα προβλήματά τους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα πρέπει να μην δώσουμε δικαίωμα, ναι, να συνεχίσει ο οποιοδήποτε Thompson ή οποιοδήποτε Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να βάζει το ίδιο δίλημα. Του δώσαμε τον αέρα. Τι σημαίνει αυτό? Μπράβο. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτον, ότι θα πρέπει να κάνουμε δύο κινήσεις. Η πρώτη κίνηση είναι να είμαστε συνεπείς σε ό,τι αναλάβαμε. Και δεν εννοώ το κόψιμο των μισθών συντάξεων, το οποίο το κάνουμε εύκολα. Οι αθλητικές αλλαγές. Το μνημόνιο έχει μέσα, πέρα από το κακό κομμάτι, ναι, του που δυστυχώς εφαρμόστηκε αμέσως, ναι, έχει και το καλό κομμάτι, που είναι δύσκολο στην εφαρμογή, αλλά είναι το κλειδί. Είναι το να φτιάξεις κράτος. Το να φτιάξεις κράτος. Το να φτιάξεις φορολεκτικούς μηχανισμούς. Κύριε, αυτιά μας υποδεικνύουν μέχρι και το πόθεν έσχες στους διευθυντές των εφορειών. Κάτι που έπρεπε να είχαμε κάνει μόνοι μας, χωρίς να μας το υποδεικνύει κανένας. Λοιπόν, έχουμε να φτιάξουμε κράτος, να φτιάξουμε φορολεκτικούς μηχανισμούς, έχουμε να τονώσουμε την επιχειρηματικότητα, να ελέγξουμε τιμές, να κάνουμε και άλλες κινήσεις. Και στις τιμές δεν έγινε τίποτα. Σήμερα που δεν έγινε τίποτα. Λοιπόν, πρακτικά, εάν αυτά προχωρήσουν μέσα στο επόμενο διάστημα, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα και να επιτρέψουμε τίποτα. Εκεί είναι το κλειδί. Κρατάμε οι ίδιοι την τύχη μας στα χέρια μας. Σαφής. Δεν είναι δυνατόν κάθε λίγο και λιγάκι να λέει στον κόσμο: κόψε το μισθό σου, κόψε τη σύνταξη. Επειδή δεν έκανα τις διορθωτικές μεταβολές. Γιατί εγώ, όποιος εγώ, δεν έκανα τις διορθωτικές μεταβολές. Είστε απόλυτα σαφείς. Και δεύτερον, σε σχέση με το δημόσιο, διαβάζω ότι ο Thompson ζητάει απολύσεις. Δεν μπορούμε να συζητάμε έτσι. 150.000 απολύσεις. Δεν μπορούμε να συζητάμε έτσι. Έχει μειωθεί πολύ ο δημόσιος τομέας. Δεν μπορεί να λειτουργήσει σε λίγο. Ξέρετε τι δέχομαι να συζητήσω και το κάνουμε ήδη. Αξιοκρατία. Αξιολόγηση. Μάλιστα. Αξιολόγηση και αξιοκρατία. Παντού. Βαθιές αλλαγές. Σαφείς. Παντού. Και αν χρειαστεί και μετακίνηση υπαλλήλων από υπηρεσία σε υπηρεσία για να συμπληρωθούν κενά, και αυτό, μάλιστα, να γίνει. Αλλά δεν μπορεί να λες εγώ θέλω ένα νούμερο όταν δεν ξέρεις την ελληνική δημόσια διοίκηση και όταν δεν την έχεις αλλάξει. Μάλιστα. Κύριε Γεωργιάδη, παντού, λοιπόν, θα δεχθείτε μειώσεις μισθών όπως επιτάσσει ο Thompson και η Τρόικα? Περαιτέρω μείωση των μισθών δεν πρέπει να γίνει σε καμία περίπτωση. Γιατί ο κόσμος δεν αντέχει, γιατί η οικονομία θα σταματήσει να λειτουργεί. Όχι, δεν πρέπει να γίνει για λόγους ηθικούς, δεν πρέπει να γίνει για πρακτικούς λόγους. Εάν γίνει, θα καταστραφούμε. Και ηθικούς και πρακτικούς. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε γρήγορα τις διαρθρωτικές αλλαγές, ώστε να μπορέσει να ξαναπάρει μπρος η οικονομία μας. Και θέλω να πω κάτι, επειδή άκουσα πριν όλο το κομμάτι για τα δάνεια. Ένας από τους μεγάλους στόχους που πρέπει να τον πετύχουμε, και τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος να τον πετύχουμε, ναι, είναι να υπάρξει κούρεμα και των ιδιωτικών χρεών στις τράπεζες. Το λέτε εσείς? Οι τράπεζες τώρα ανακεφαλαιώνονται. Ναι. Άρα μπορούν να γράψουν λίγες περισσότερες μιές. Δεν θα καταστραφούν από αυτό. Αντιθέτως, και οι ίδιες θα κερδίσουν μακροπρόθεσμα από το ότι θα μειώσουν πολύ τις επισφάλειές τους. Με αυτόν τον τρόπο, με τις διαρθρωτικές αλλαγές και με τα χρήματα τα οποία έρχονται και μέσω ΕΣΠΑ, αλλά και μέσω από την ενίσχυση της ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος, να πάρει μπρος η οικονομία μας, και τότε, κύριε Αυτιά, αντί να μιλάμε συνεχώς για τη μιζέρια και τις μειώσεις, ναι, των μισθών, θα μιλάμε για τη νέα Ελλάδα. Αλλά θέλω να κλείσω με αυτή την παρένθεσή μου με την εξής πρόταση προς εσάς, κύριε Αυτιά. Παρακαλώ. Όπως κάνετε αυτές τις πολύ ωραίες εκπομπές επί ώρες και λέτε για το μνημόνιο ότι λέει τάδε παράγραφος εδώ, η τάδε μείωση εδώ, θα άξιζε τον κόπο να κάνετε, και ο Sky προσφέρεται γι' αυτό, η τηλεόραση του Sky, μία εκπομπή, δύο εκπομπές ή πέντε εκπομπές, να παρακολουθείτε τις δυσκολίες που έχει ένας επενδυτής να κάνει μια επένδυση στην Ελλάδα. Ας αυτό. Να παρακολουθείτε δηλαδή, να δει ο κόσμος. Ένα μίνι μάρκετ θέλει 25 χαρτιά, κύριε Γεωργιάδη. Γιατί φτάσαμε ως εδώ. Εδώ φτάσαμε γιατί κάναμε το να είσαι επιχειρηματίας, το κάναμε πράξη ηρωισμού στην Ελλάδα. Μάλιστα. Πρέπει λοιπόν εσείς, με τον υπεύθυνό σας λόγο, εδώ από τη τηλεόραση του Sky, να δείξετε στον κόσμο γιατί φτάσαμε ως εδώ. Γιατί αν καταφέρουμε
να κάνουμε τη χώρα μας να έχει ένα φιλικό για τον επιχειρηματία περιβάλλον, να έχει νόημα ο άλλος να κάνει επιχείρηση, να έχει νόημα ο άλλος να κάνει επένδυση, δεν θα υπάρξει καμία περαιτέρω μείωση μισθού. Και βέβαια εσείς οι πολιτικοί να πατάξετε τη διαφορά στο δημόσιο τομέα, διότι έχουμε τον κύριο Ρακιτζή στην τηλεφωνική γραμμή, το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Καλημέρα κύριε Επιθεωρητά. Καλή σας ημέρα. Τι μου κάνετε, καλά είστε? Σας ακούω με μεγάλο ενδιαφέρον όλους. Οι εντολές που πήρατε από τον Πρωθυπουργό, είχατε επικοινωνία μαζί του ή με τους ανθρώπους του Πρωθυπουργικού Γραφείου? Με σε ό,τι αφορά. Του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Μάλιστα. Έχουμε διαφθορά. Κύριε Ρακετζή, το πιο απίστευτο που σας έχει συμβεί στους ελέγχους, ποιο ήτανε? Εκτός από αυτό που το έργο κατασκευάστηκε τρεις φορές, που το είπατε προηγουμένως, ναι, σε ένα μικρό έργο, σε μικρό δήμο, το πιο απίστευτο είναι το εξής. Το 8-12-2000 ημέρα Κυριακή, ναι, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, παρελήφθη πετρέλαιο, μία μέρα, 240.000 λίτρα. Ενώ οι δεξαμένες όλου του Πανεπιστημίου χωρούσαν μόνο 232.000 λίτρα. Δεν το πιστεύω. Απίστευτο, έτσι. Και αυτός ο υπάλληλος που επέβλεπε, ναι, αθώθηκε. Αθώθηκε. Με ποια λογική, με ποιο σκεπτικό, κύριε? Δεν μπόρεσε να επιβλέψει και τα λοιπά. Έχω κάνει ένσταση. Δεν μπόρεσε να επιβλέψει, ήταν Κυριακή. Ναι. Και το πετρέλαιο το επιπλέον φυσικά διοχετεύθηκε στο ιδιωτικό εμπόριο. Μέχρι πού φτάνει η διαφθορά, κύριε Γενική Επιθεωρητά? Δηλαδή, εδώ τώρα πια, σήμερα αποδεικνύεται ξενοδοχείο 6.200 τετραγωνικών μέτρων πλήρωνε για 60 τετραγωνικά. Και όταν ο Δήμαρχος έκανε φασαρία, ναι, για να τους πιάσει, πήγαν και του διαλύσαν το Δημοτικό Συμβούλιο. Ήταν ο Δήμαρχος Ζακίνθου, κύριε Πρωτόκοπο, τον οποίο και φιλοξενήσαμε χθες το πρωί στην εκπομπή μας. Κύριε Επιθεωρητά, θα μπορούσατε να μας σχολιάσετε και για το κύκλωμα του ΙΚΑ. Αυτό το κύκλωμα που τελικά είναι μέσα μπλεγμένοι 500 άνθρωποι. Βέβαια, είναι λίγοι αυτοί που μπήκαν. Ή άλλες περιπτώσεις, κύριε Επιθεωρητά. Το κύκλωμα του συγκεκριμένου του Καλλιθέας είναι ένα από τα πολλά. Σε αυτό οφείλονται πολλά πράγματα. Πρώτον, δεν υπάρχει εσωτερικός έλεγχος, ενδεχομένως στα χαρτιά. Δεύτερον, ο ίδιος υπάλληλος είναι χρόνια στη διαθέση. Έπρεπε να παρακαλώ τον κύριο Επιθεωρητή να βλέπουμε. Έπρεπε, ναι, να υπάρχει αναλλαγή υπαλλήλων. Μάλιστα. Τρίτον, ευθύνη των προϊσταμένων των διευθυντών. Δεν είναι δυνατόν να μην αντιληφθήκαν ότι κάτι συμβαίνει εκεί. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ψαχτεί το συγκεκριμένο πρόβλημα συνολικά. Δηλαδή να δούμε και τις ευθύνες των διευθυντών. Γιατί ανέχθηκαν αυτή την κατάσταση? Το πόθεν εσείς κυκλοφορούν με πολυτελή τζιπ ή είχαν πολυτελή σπίτια. Βρήκαν μια δικαιολογία, λέει, πίστευα ότι είχε αδερφό πλούσιο και κάτι τέτοια. Φυσικά έπρεπε να είχε ελεγχθεί, αλλά αυτό δεν είναι θέμα εσωτερικού ελέγχου. Επίσης είχαμε την προηγουμένως για τους αναπήρους. Μάλιστα. Από το 2007 είχα κάνει πρόταση, ναι, να γίνει μητρό αναπήρων και να αναδιοργανωθούν οι υγειονομικές επιτροπές ώστε να γίνει έλεγχος, να έχουν οι ανάπηροι ένα κωδικό αριθμό. Δεν έγινε. Έχουμε επιστολή στον Υπουργό Υγείας. Σε ποιο υπουργό είχατε στείλει αυτή την επιστολή? Στον Υπουργό Υγείας εκείνη τη εποχή. Εκείνη η εποχή πότε ήταν, κύριε Επιθεωρητά? 2007. 2007. Γιατί δεν λέτε το όνομα, μάλιστα, του υπουργού, δεν είναι κακό. Λοιπόν, 2007 έστειλε ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης εισήγηση στον Υπουργό. Ο κάθε ανάπηρος, έτσι, ναι, το κάθε άτομο που παίρνει επίδομα να έχει ένα κωδικό και αυτό έμεινε στα χαρτιά. Πολύ ωραία. Ωραίο κράτος, έτσι. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να πούμε το και περιμέναμε από τον Ντόμψεν, περιμέναμε από τον Ντόμψεν να έρθει να μας πει ότι 40.000 πεθαμένοι δεν πρέπει να παίρνουν σύνταξη. Όχι, κύριε Επιθεωρητά, έτσι δεν είναι? Για αναπήρους πήρα. Εσύ είπατε για αναπήρους, μάλιστα. Επιπλέον. Άλλη περίπτωση. Είπατε ότι το πόθεν έσχεση των εφαριακών μας πρότεινε η Τρόικα να καθιερωθεί. Μα το πόθεν έσχεση των διευθυντών λεωφορείων το ελέγχω εγώ. Με νόμο του 2007 πάλι τους ελέγχω και έχω βρει και αρκετές περιπτώσεις. Μάλιστα. Εγώ το είπα, το λέει μέσα το μνημόνιο όμως. Το λέει, αλλά δεν είχε το μνημόνιο, κύριε Πρωτόπαπα. Φαίνεται όμως ότι δεν έγινε σωστά, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Γιατί και εγώ έχω την εντύπωση ότι κατά καιρούς αποκαλύπτονται κάποια πράγματα, ναι, τα οποία δημιουργούν προβλήματα. Και σήμερα υπάρχει μια αποκάλυψη για κάποιον εκεί στη Μύκονο, έμαθα. Ναι, λοιπόν, γιατί τα ψάχνουμε όλα αυτά. Ναι, αλλά τα ψάχνετε, φυσικά, αλλά φαίνεται ότι πρέπει να τα ψάξουμε ακόμη πιο έντονα. Εγώ αποτελεσματικά. Ναι, ναι. Η πειθαρχική διαδικασία είναι άκρως απόρριτη. Προστατεύεται. Κύριε Ρακιτζή, όμως δεν πείθουμε κανέναν όταν λέμε ότι εφαρμόζεται σωστό πειθαρχικό δίκαιο στο δημόσιο. Μισό λεπτό. Κύριε Ρακιτζή, το πολιτικό σύστημα γιατί δεν σας άκουσε, γιατί δεν ασπάστηκε τις εισηγήσεις τις δικές σας
η Βουλή και η πολιτική όλα αυτά τα χρόνια, όταν αποκαλύπτατε όλα αυτά τα πράγματα. Η Βουλή, κύριε Αυτιά, ήταν ότι θετικό ήρθε στη Βουλή. Πέρασε. Πέρασε αμέσως. Το παίρνω πίσω. Έτσι. Αν έγινε αυτό. Να μας απαντήσει όμως ο κύριος Ακητζής. Είμαστε καθαροί για τη Βουλή. Αν η Βουλή ασπάστηκε όλα αυτά. Κύριε Ακητζή, όλες οι εισηγήσεις πέρασαν με μορφή νόμου. Πού κάνατε? Όχι, όχι. Η εισηγήση είναι μια εισηγήση δικιά μου. Πρέπει να επεξεργαστεί, να εργαστεί πολιτικά, πολιτικό κόστος, πώς μπορεί να εφαρμοστεί. Τις επεξεργάστηκαν? Τις επεξεργάστηκαν? Δεν μου απαντούν φυσικά. Το ερευνήσατε εσείς αν τις επεξεργάστηκαν αυτές τις εισηγήσεις? Δεν μπορώ να ζητήσω από πολιτικό πρόσωπο έκανε δεχτεί όχι την πρότασή μου. Γιατί είπατε για τον κωδικό. Εισηγηθήκατε κωδικό και δεν έγινε τελικά. Πάντως εγώ θέλω να τονίσω. Δεν χρειαζόταν ενόμως. Ότι με προσοχή. Καταρχήν ο κύριος Αρκετζής έχει έρθει αρκετές φορές στη Βουλή από ό,τι ξέρω. Μάλιστα. Και έχει πει μια σειρά πράγματα. Και καλά έχει κάνει και τα έχει πει. Δεύτερον. Ό,τι θετικό νόμο έφερε η κυβέρνηση ή οποιαδήποτε κυβέρνηση στη Βουλή γύρω από θέματα αλλαγής του πειθαρχικού δικαίου και της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, τουλάχιστον αυτά τα δύο χρόνια πέρασε εύκολα, κύριε, και χωρίς αντίσταση. Το σιρτάρι σας τι έχετε τώρα, κύριε Ρακητζή? Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Για να βγάλουμε και καμιά είδηση. Τι έχετε στο σιρτάρι σας τώρα, κύριε Ρακητζή? Τώρα ψάχνω τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων. Μπράβο. Αυτή που επενέβη η κυρία Διαμαντοπούλου. Όπου η κυρία Διαμαντοπούλου πιστεύω ότι αντέδρασε άμεσα και πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Πόσα χρόνια πριν είχατε τέτοιες καταγγελίες, κύριε Ρακητζή? Ακούστε, αυτή τη διεύθυνση για συγκεκριμένες περιπτώσεις την ψάχνω. Και βρήκαμε και δύο περιπτώσεις που είναι στο στάδιο της επεξεργασίας. Δηλαδή? Εκτός λοιπόν από αυτό τη μίζα που παίρνανε, υπήρχαν δύο περιπτώσεις που είχαμε. Εγγυητικές επιστολές Μαϊμού δεχόντουσαν η διεύθυνση ψεύτικες εγγυητικές επιστολές και δίναν τα δάνεια ή την επιδότηση. Αυτό το ψάχνω ήδη, είναι με συνεργασία με τον ΖΟΕ. Τώρα θα προχωρήσω και στο πώς θελέσεις. Αλλά το πώς θελέσεις 50 υπαλλήλων είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Διότι πρέπει να ελεγχθούν υποθηκοφυλακία, τράπεζες, να γίνει διασταυρός στοιχείων, να κληθούν να δικαιολογήσουν το ποθενέσεις. Κύριε Ρακητζή, αν με επιτρέπετε. Και δεν έχει προσωπικό, και δεν έχει προσωπικό ο κύριος Ρακητζής, έτσι. Θα ήθελα να ρωτήσω για το ποθενέσεις των βουλευτών, γιατί μας το ζητάει και ο κόσμος από νωρίς το πρωί. Και θα κάνω και μια ανακοίνωση για την Πέμπτη. Και θα κάνω και μια ανακοίνωση για την Πέμπτη. Την κάνω από τώρα. Την Πέμπτη περνάει στη Βουλή με πρωτοβουλία βουλευτών. Το ξεκίνησε ο κύριος Απόστολος Κακλαμάνης. Έχουν συνυπογράψει 75 βουλευτές από πολλά κόμματα. Έχουν συνυπογράψει και εγώ. Περνάει την Πέμπτη στη Βουλή και ελπίζω να ψηφιστεί μία αλλαγή του ελέγχου γύρω από το πόθεν έσχες. Ένας δρακόντιος νόμος, έτσι, ο οποίος θα περιλαμβάνει και κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων όλων για όσους πολιτικούς, αλλά και άλλους, οι οποίοι δεν μπορούν είτε να δικαιολογήσουν ένα περιουσιακό στοιχείο που απέκτησαν, είτε το ξεχνάνε εντός εισαγωγικών. Είτε, ναι, τώρα την Πέμπτη περνάει. Το είχε πει ο κ. Κασταλίδης και δεν έγινε. Τώρα την Πέμπτη περνάει. Και την πρωτοβουλία πήραμε εμείς, την ξεκίνησε ο κ. Κακλαμάνης, υπογράψαν 75 βουλευτές και την παίρνουμε εμείς την πρωτοβουλία και περνάει την Πέμπτη τη Βουλή. Γενικό ποθεν έσχες για όλους για να τελειώσουμε. Και κατάσχεση λοιπόν περιουσιακών στοιχείων. Καταρχάς το γενικό ποθεν έσχες για όλους που λέτε, βεβαίως, αυτά λέει το μνημόνιο. Άρα σας καλωσορίζω, σας τάξει το μνημόνιο. Κύριε Γεωργιάτη, το λέμε εδώ λοιπόν, και 20 χρόνια. Να πείτε ότι λέει και κάτι καλά το μνημόνιο, όμως δεν ας βάλουμε την Πέμπτη στο δημοτικό. Λοιπόν. Κλείνω, κύριε Γεωργιάδη, ακολουθεί ο κύριος, πάμε σε διάλειμμα, με πιέζουν, ελάτε. Ναι, μια κουβέντα θέλω να πω, έτσι. Ναι. Είναι η εξής, το ότι ψηφίζεται ένας νόμος, επειδή το λέει ο Χρήστος εδώ τώρα, ναι, δεν σημαίνει για μένα τίποτα. Πρέπει να εφαρμοστεί. Στην Ελλάδα οι νόμοι ψηφίζονται, έτσι, και δεν εφαρμόζονται. Αλλά το καθήκον μου να το ψηφίσω. Το καθήκον αυτό, σωστά. Το καθήκον μου να το ψηφίσω. Είναι να εφαρμόζουμε τον νόμο. Ακριβώς. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής. Τόσο στη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, όσο και στο ΙΚΑ, στην περίπτωση της Καλλιθέας, όλη αυτή η ιστορία είναι και μια δεκαετία που συνεχίζεται. Μάλιστα. Επομένως, αργήσαμε πάρα πολύ. Καλά κάναμε για τα βγάλαμε στη δημοσιότητα, ναι, αλλά έχουμε αργήσει πάρα πολύ. Κάποτε. Ναι, κύριε Γενική Επιθεωρητά, για να κλείσουμε. Ναι, είπε ο κύριος Πρωτόπαπας ότι θα περάσει νόμος κατάσχεσης κτλ. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα, διότι θα ακολουθήσουν προσφυγές στα δικαστήρια που θα πάρει κάποια χρόνια. Έτσι δεν είναι? Πρέπει λοιπόν να είναι άμεση εκτελεστή η κατάσταση και να θα μην. Θα το προσέξουμε την Πέμπτη. Επιτρέπεται το σημειώνω. Το πολύ σωστό, σημειώνω. Μπράβο. Να μην το σημειώνω. Η αναστολή του καταστήματος. Κάθε παρατήρηση και είναι. Και κύριε Ρακητζή, αυτός που φοροδιαφεύγει, αυτός που κλέβει τη χώρα του, αυτός ο οποίος κάνει κατάχρηση κλπ. Κλπ. Νόμων, θέσεως και ούτω καθεξής, αυτός δεν έχει κανένα λόγο να υπάρχει είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα κατά αυτόν τον τρόπο, κύριε Γεωργιάδη. Ναι, λοιπόν, σας ευχαριστώ. Με συγχωρείτε να τελειώσω,
Αλλά οι δίκες πρέπει να δικάζονται κατά προτεραιότητα και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Σωστό. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν ο κύριος Αργυτζής. Κύριε Γεωργιάδη, σιδεροκέφαλος στη Νέα Δημοκρατία. Σας περιποιούνται εκεί. Δέχομαι πάρα πολύ τη ζεστή αγκαλιά των Δημοκρατών όπου πηγαίνω και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Μάλιστα. Κύριε Πρωτόπα, εύχομαι και σε εσάς, το κόμμα σας, κάθε επιτυχία. Να είστε καλά. Κύριε Ρωμανιά, σας ευχαριστώ θερμά. Γρήγορο διάλειμμα. Ο κύριος Τσίπρας, φίλες και φίλοι, θα είναι κοντά μας. Θα κάνουμε μια ειλικρινέστατη κουβέντα. Αληθινή κουβέντα όπως κάθε φορά. Και θα πάμε και στο Πασόκ, βέβαια. Και θα σήμερα πάμε και στη Μυτιλίνη, θα πάμε και στην Κατερίνη. Βέβαια. Μας ζητήσατε και λοιπόν, τις ζωντανές συνθέσεις. Γρήγορο διάλειμμα, Αλέξης Τσίπρας και επανερχόμαστε. Ελάτε. Η ώρα είναι 9:20. Να είστε καλά όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Είναι πολλά τα τηλεφωνήματα, Μάρδα. Πολλά τα τηλεφωνήματα και πολλά τα μηνύματα, βεβαίως. Για πάρα πολλά θέματα, τόσο που αφορούν στην καθημερινότητα, όσο και για τα €2 που θα δώσουν σήμερα για τις εκλογές. Το Πασόκ ψηφίζει σήμερα για να εκλέξει αρχηγό. Ένας μοναδικός υποψήφιος, ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος. Και βέβαια, φίλες και φίλοι, ο κύριος Τσίπρας, ο Αλέξο Τσίπρας. Γιορτάζατε χθες, κύριε Τσίπρα. Ναι, βέβαια. Αλεξίου του ανθρώπου πολλά του Θεού, ε. Αλεξίου του ανθρώπου της αριστεράς. Λοιπόν, κύριε Τσίπρα, εγώ, ξέρετε, πάντα μαζί σας κάνω μια ειλικρινή κουβέντα. Ναι. Γιατί και πολλά χρόνια γνωριζόμαστε. Εύχομαι να σας φέρω αγούρι για την τελευταία φορά που βρεθήκαμε, την επόμενη έκκληση ο σταθμός στον οποίο ήσασταν. Ναι, λοιπόν. Αυτός δεν έχει τέτοιο κίνδυνο. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και βέβαια, κύριε Τσίπρα, θα σας πω το εξής. Ότι θέλετε να βγούμε έξω από το ευρώ. Θέλετε τη χώρα έξω από το ευρώ. Κύριε Αυτιά, θα σας μιλήσω με απόλυτο σαφή και κατηγορηματικό τρόπο. Ουδέποτε είπαμε ότι είναι η επιλογή μας η έξοδος από το ευρώ. Αντιθέτως, αυτό το οποίο λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και διατυμπανίζουμε είναι ότι θέλουμε να αξιοποιήσουμε το γεγονός ότι η χώρα είναι ισότιμο μέλος της Ευρωζώνης και αυτό μας καθιστά ισχυρούς σε μια διαπραγμάτευση απέναντι στους εταίρους, διότι αν εμείς χρεοκοπήσουμε, καταρρεύσουμε, βγούμε από το ευρώ, το ντόμινο των εξελίξεων θα περάσει σε όλη την υπόλοιπη Ευρωζώνη και θα καταρρεύσει ενδεχομένως η ίδια η Ευρωζώνη. Άρα το ξεκαθαρίζετε. Δεν αυτό λέμε ότι εμείς θέλουμε να βγούμε έξω από το ευρώ, διότι γνωρίζουμε. Ούτε επιστροφή δραχμή. Ότι βεβαίως. Άμα βγούμε. Μάλιστα. Όποιο νόμισμα και αν φτιάξουμε. Γνωρίζουμε τι. Ότι άλλο είναι να είσαι έξω και να λες ότι είναι λάθος να μπω. Ναι. Και άλλο είναι να είσαι μέσα σε ένα νόμισμα, να είναι το εθνικό σου νόμισμα και να θέλεις να βγεις έξω από αυτό. Σωστό. Διότι οι επιπτώσεις θα είναι εξαιρετικά επώδυνες, ιδίως αν υπάρχουν αυτοί οι συσχετισμοί δύναμης στο πολιτικό και κοινωνικό σκηνικό. Και για να γίνω σαφής, δεν χρειάζεται να περιγράψω με λεπτομέρειες τις επιπτώσεις, το μόνο που θέλω να σας πω είναι ότι αν υπήρχε έστω και μια σκέψη πριν από το δεύτερο μνημόνιο, ότι θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε την νομισματική υποτίμηση έναντι της εσωτερικής των μισθών που γίνονται με το εθνικό νόμισμα, σήμερα αυτές οι σκέψεις δεν μπορούν να έχουν βάση, διότι έχουμε υπογράψει τι. Έχουμε υπογράψει το αγγλικό δίκαιο και έχουμε υπογράψει, δηλαδή με δύο λόγια, ότι δεν θα έχουμε τη δυνατότητα, εάν φύγουμε από το νόμισμα, να μετατρέψουμε και το χρέος στο νέο νόμισμα. Δηλαδή τι θα έχουμε. Θα έχουμε φθηνή δραχμή ή φθηνό νέο εθνικό νόμισμα, μισθούς σε φθηνό νέο εθνικό νόμισμα και το χρέος, το ισχυρό ευρώ, το οποίο θα πολλαπλασιαστεί αυτόματα με το που θα γίνει αυτό. Άρα δεν είναι αυτή η επιλογή. Ξεκαθαρίζεται σήμερα με απόλυτη σαφήνεια. Είναι... Ένα λεπτό. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σήμερα που ξεκαθαρίζεται. Εμείς θέλουμε το ευρώ, θέλουμε και την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δίνουμε τη δική μας μάχη. Ναι, αυτό αλλά όχι τώρα. Μια Ελλάδα η οποία θα είναι το Μπαγκλαντές της Ευρώπης. Μάλιστα. Απόλυτα με μισθούς Βουλγαρίας και Εστονίας, με μισθούς οι οποίοι θα είναι εξαθλίωσης και πείνας και με δημόσια περιουσία υποθηκευμένη, δηλαδή μια Ελλάδα απικία εντός της Ευρωζώνης. Διότι αυτό γίνεται σήμερα. Μα είπε και ο κύριος Βενιζέλος στην τελευταία συνέντευξη, η Ελλάδα πολλές φορές έχει γίνει πειραματόζωο. Ναι, δεν ξέρω αν έχει γίνει πολλές φορές. Σίγουρα πάντως τα δύο τελευταία χρόνια στη χώρα μας διεξάγεται ένα πείραμα εξαθλίωσης της κοινωνίας των ανθρώπων, των πολιτών, των Ελλήνων, μείωσης μισθών, φτωχοποίησης και εκποίησης του δημόσιου πλούτου. Πριν από λίγη ώρα είχα δύο βουλευτές. Ο ένας ήταν του Πασόκ και ο άλλος της Νέας Δημοκρατίας.
τους έθεσα το θέμα που βάζει σήμερα η Καθημερινή. Καθημερινή έχει 1.300 άνεργοι, κύριε Πρόεδρε, 22% η ανεργία, και έχει και τις δηλώσεις Thompson, ενδεχόμενη μείωση μισθών. Κύριε Πρόεδρε, δεν αντέχει άλλο ο κόσμος, έχει δώσει. Έχει δεχθεί 10 φορές μειώσεις συντάξεων, έχει δεχθεί στο κεφάλι άπειρους φόρους, 72 φόρους, κύριε Τσίπρα. Δεν το αρνείται κανείς αυτό πράγμα. Οι διαρθρωτικές αλλαγές δεν έχουν προχωρήσει. Το κράτος, είδατε εδώ, μιλάμε για άπειρες περιπτώσεις όπου δεν εισπράττονται οι φόροι και ούτω καθεξής. Το δικό σας κόμμα πάνω σε αυτές τις αλλαγές για να γίνουμε κράτος, να γίνουμε χώρα σωστή. Τι άποψη έχει? Και βέβαια στο θέμα των μισθών. Κύριε Αυτιά, σας παρακολουθώ εδώ και πάρα πολύ καιρό και θέλω να σας συγχαρώ, διότι όπου και αν βρίσκεται, από όποιο μετερίζει, βάζετε τα πραγματικά προβλήματα, ανεξάρτητα οπτικής. Οπτικής που μπορεί να έχει ο καθένας, αλλά τα πραγματικά προβλήματα είναι αυτά που λέτε τώρα. Είναι δηλαδή ότι ο μέσος Έλληνας έχει γνωρίσει μία μείωση εισοδήματος περίπου 40%, ότι χιλιάδες συμπολίτες μας έχουν βρεθεί στο δρόμο και η ανεργία έχει ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο και μάθαμε ότι η εκτίμηση πραγματικής ανεργίας είναι 22%. 1.300 πάμε. Αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα. Και εδώ πρέπει να μιλήσουμε με τη γλώσσα της αλήθειας. Και η γλώσσα της αλήθειας είναι ότι με αυτές τις επιλογές που έχουν γίνει ως τώρα και έχουν πανηγυριστεί, το PSI πανηγυρίστηκε και όλα τα προηγούμενα πανηγυρίστηκαν, οδηγούμαστε σε αδιέξοδο. Το 2012 ναι. Έχουμε νέα μέτρα, από το 12 στο 15 μάλλον, έχουμε νέα μέτρα 15 δις. 15 δις και μιλάνε για ανάπτυξη. Πώς θα υπάρξει ανάπτυξη με μέτρα ηφαισιακά 15 δις, τα οποία ήδη έχουν ψηφιστεί, τα 11,5 στο μεσοπρόθεσμο και τα υπόλοιπα 3,5 στον προϋπολογισμό? Πώς θα προχωρήσουμε σε πολιτικές οι οποίες θα επουλώσουν τις πληγές που έχουν ανοίξει στην κοινωνία όταν θέλουν 150.000 απολύσεις μέχρι το 2015. Εμείς θέλουμε να πούμε ένα πράγμα. Δεν είναι θέμα εάν αυτοί οι οποίοι θα βρεθούν να διαχειριστούν το μνημόνιο θα είναι ικανότεροι ή λιγότερο ικανοί. Το πρόβλημα δεν είναι ο μάγειρας. Δεν απέτυχε ο μάγειρας. Η συνταγή ήταν λάθος. Και μια λάθος συνταγή κανείς μάγειρας, όσο ικανός και αν είναι, δεν μπορεί να τη μαγειρέψει σωστά. Κύριε Πρόεδρε, σε καμία χώρα του κόσμου, κανένα οικονομικό σύγγραμμα, κανένας οικονομολόγος δεν λέει ότι αν υπερφορολογήσεις και κόψεις οριζόντια τους μισθούς, θα έχεις ανάπτυξη. Είναι σαν να λέω εγώ τώρα σε εσάς ότι αν... τι να πω δηλαδή. Αν συμβεί κάτι και δεν μπορείτε να περπατήσετε, δεν μπορείτε να αναπνεύσετε, δεν μπορείτε να κινηθείτε, θα μπορείτε να τρέξετε μαραδώνιο. Λοιπόν, είναι η λάθος συνταγή για την αντιμετώπιση της κρίσης. Τώρα, πάω σε ένα θέμα. Το μεγάλο όμως, αν μου επιτρέπετε λοιπόν στο θέμα, το μεγάλο δίλημα που έχουν οι πολίτες αυτές τις εκλογές και το μεγάλο δίλημα που έχει η χώρα είναι: μπορούμε να αλλάξουμε αυτές τις πολιτικές που μας επιβλήθηκαν ως μονόδρομες και να αναστήσουμε την οικονομία, να αναστήσουμε τη χώρα? Θα πάμε στο θέμα αυτό. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Αν μπορούμε. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο επανειλημμένα έχετε αναφέρει και έχετε και το αναλύεται στις προγραμματικές σας θέσεις και δηλώσεις. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας δείξω ένα βίντεο. Χθεσινό βραδινό. Και θέλω να το σχολιάσετε. Χθες το βράδυ ο κύριος Πάγκαλος πήγε σε μία εκδήλωση. Μάγδα. Πήγε σε μία εκδήλωση για το Πρωτάθλημα Πολεμικών Τεχνών Μαθητών. Και εκεί τον αποδοκίμασαν οι πολίτες όταν ο ίδιος πήρε το μικρόφωνο. Θα δούμε το βίντεο που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Χθες το βράδυ. Και θέλαμε το δικό σας σχόλιο. Βεβαίως. Για όσα είπε ο κύριος Πάγκαλος. Πάμε. Θα δούμε το βίντεο τώρα. Θα το δούμε αμέσως. Μίλησε λοιπόν και είπε ότι έτσι θα ζήσουμε με τους τραμπούκους. Να δούμε το βίντεο καλύτερα. Να δούμε το βίντεο. Και στις πολεμικές τέχνες ο ΣΥΡΙΖΑ. Άσε τα μην τους τραμπούκους, τώρα δεν είναι. Υπάρχουν τραμπούκοι παντού, έτσι θα ζήσουμε. Είναι οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ και του αυτού, δεν υπάρχει λόγος. Άσε τα μην τους τραμπούκους, τώρα δεν είναι. Υπάρχουν τραμπούκοι παντού, έτσι θα ζήσουμε. Είναι οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ και του αυτού, δεν υπάρχει λόγος. Να το ξαναδούμε πάλι για αυτό το βίντεο. Τι να σχολιάσω τώρα τον κύριο Πάγκαλο, δεν έχει νόημα να το σχολιάσω, ειλικρινά. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που κάνει αντίστοιχα σχόλια. Δεν έχει νόημα, διότι κοιτάξτε να δείτε, αν δεν έχει καταλάβει, μάλλον έχει καταλάβει, ακριβώς επειδή έχει καταλάβει, ότι η κοινωνία πια δεν μπορεί να τον αντέξει. Και δεν μπορεί να αντέξει αυτόν τον κινησμό της εξουσίας. Ξέρετε, ο κόσμος έχει υποστεί τεράστιες θυσίες.
Και να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ λέω συγχαρητήρια σε αυτή την κοινωνία που συγκρατείται. Διότι όταν, και δεν το λέω για εμάς που ακόμα, ίσως ακόμα η πλειοψηφία που έχει τη δυνατότητα να επιβιώνει με αξιοπρέπεια. Υπάρχουν μεγάλες μερίδες του πληθυσμού μας που δεν έχουν τη δυνατότητα επιβίωσης. Όταν ένας άνεργος 50 χρονών έχει 3 παιδιά να θρέψει και δεν μπορεί να θρέψει τα παιδιά του και ψάχνει να βρει να πάει ταξιτζή στην Αυστραλία, ή όταν φεύγουν τα νέα παιδιά έξω από τη χώρα τους για να βρουν να ζήσουν με αξιοπρέπεια, ή όταν εργαζόμενοι που δουλεύουν στον ΟΕΚ και οι δύο βλέπουν ότι αν κλείσει ο οργανισμός εργατικής κατοικίας θα πρέπει να, για να επιβιώσουν να φύγουν από τη χώρα. Εσάς γιατί σας χρεώνουν αυτές τις αποδοκιμασίες? Εκτός αυτού. Και όταν βλέπουν αυτούς, μισό λεπτάκι. Όταν βλέπουν λοιπόν τον κύριο Πάγκαλο, ο οποίος είχε το θράσος να δηλώσει σε αυτόν τον κόσμο ότι τα φάγανε μαζί, προφανώς και δεν του φέρονται με τον πιο ευγενικό τρόπο. Γιατί σας χρεώνουν τις αποδοκιμασίες στο ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, αν ήταν ΣΥΡΙΖΑ αυτός ο κόσμος ο οποίος αγαναχτεί, εγώ αυτή τη στιγμή εδώ θα είχα ήδη ποσοστά της τάξης του 80%. Καλό. Αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχει και ένα θέμα με το Λοβέρδο. Αλλά σας πω γιατί το κάνουν αυτό. Το κάνουν αυτό πρώτον διότι θέλουν να δημιουργήσουν τον εσωτερικό εχθρό. Και θέλουν να δημιουργήσουν την αίσθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει ασκήσει μια ουσιαστική αντιπολίτευση με προτάσεις, με επιχειρήματα, αλλά ουσιαστική σκληρή αντιπολίτευση. Με πολιτικό τρόπο. Θέλουν να καταστήσουν την εντύπωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια δύναμη της ανομίας, εκτός πολιτικού φάσματος, για να δημιουργήσουν στον κόσμο που μας βλέπει με μεγάλη συμπάθεια την εντύπωση ότι δεν πρέπει να μας προτιμήσει. Ακριβώς διότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια δύναμη που φοβίζει το πολιτικό κατεστημένο. Γιατί? Γιατί εμείς έχουμε δηλώσει εξ αρχής. Δεν το έχει κάνει κανένας άλλος. Η κυρία Παπαρίγα το έχει κάνει για δικούς της λόγους. Γιατί δεν θέλει να λερώσει τα χέρια της με την εξουσία, όπως λέει. Έχουμε δηλώσει εξ αρχής ότι εμείς θα αγωνιστούμε για να ανατρέψουμε το μνημόνιο. Εγώ έστειλα επιστολή στους 15 ηγέτες της Ευρωζώνης και στο Eurogroup και τους είπα ότι όλα αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν ψηφιστεί είναι εκτός νομιμότητας. Πρώτον, διότι αντιτίθεται στο Σύνταγμα. Δεύτερον, διότι αντιτίθεται στο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο κεκτημένο σε μια σειρά από άρθρα της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τρίτον, διότι πάρθηκαν υποκαθεστώς εκβιασμού. Εκβιάστηκαν οι Έλληνες βουλευτές. Και αν έρθει η ώρα ο ελληνικός λαός να δοθεί η δυνατότητα να μιλήσει ελεύθερα, τότε μπορεί να προκύψουν άλλοι συσχετισμοί και μια κυβέρνηση η οποία πιθανώς, να το ξέρετε, δεν θα τα εφαρμόσει. Μάλιστα. Ερώτημα. Γιατί σας χρεώνουν όλες αυτές τις αποδοκιμασίες? Μήπως επειδή εσείς αρχικά δεν είχατε πάρει σαφή θέση και κατηγορηματική ότι εγώ ως Αλέξης Τσίπρας δεν δέχομαι τέτοια πράγματα? Όχι, κύριε Αυτιά. Οπουδήποτε. Ναι. Βρείτε μου ένα βίντεο που να λέει ότι εγώ ως Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ ενθαρρύνουμε πρακτικές βίας. Δεν είναι στη δικιά μας κουλτούρα αυτό. Κύριε Μάλιστα. Πρόεδρε, δεν είναι στην κουλτούρα της αριστεράς. Τη το δεκαετία του 50 και του 60, αυτές τις πρακτικές της βίας τις είχαν οι ομάδες της Καρφίτσας. Δεν τις είχε η αριστερά. Με τον Ανδρέα το Λοβέρδο, ήμασταν τι έγινε? Θύματα της βίας πάντοτε. Μάλιστα. Το κάνουν αυτό για τον λόγο που σας εξήγησα. Για να δημιουργήσουν αυτή την αίσθηση. Από μια μεριά και από την άλλη μεριά όμως πρέπει να παραδεχθούμε ότι ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να σταματήσει να διαδηλώνει. Πρέπει όμως να συνειδητοποιήσει ότι η διαδήλωση και η αποδοκιμασία έχουν όριο. Μάλιστα. Και με τον το Ανδρέα όριο είναι να μην μετατρέπουμε μέσα από τη δική μας πράξη τους θύτες σε θύματα. Διότι Μάλιστα. αυτό πάει να γίνει εδώ. Οι θύτες να μετατραπούν σε θύματα. Πάμε σε αυτό που σας λέει ο κύριος Αυτιάς. Το περιβόητο email μήνυμα που έχει σταλεί στα κινητά υποτίθεται δικών σας οπαδών. Προκειμένου να συγκεντρωθούν σε μία διαδήλωση, μάλλον να διαδηλώσουν σε μία συγκέντρωση του κυρίου Λοβέρδου, όλοι οι δικοί σας άνθρωποι. Διότι στάλλετε θες, λοιπόν από μία δεσποινίδα Ελίτσα ένα μήνυμα. Ελάτε όλοι να συγκεντρωθούμε στο τάδε σημείο. Και τώρα ο με κύριος Λοβέρδος εξέδωσε ανακοίνωση. Δεσποινίδα Ελίτσα, μα είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα. Όχι αυτό που με ρωτάτε εσείς. Εσείς με ρωτάτε σωστά. Αλλά να μιλήσουμε σοβαρά. Τι συνέβη τελικά, ποια είναι η αλήθεια με αυτό το περιβόητο? Δεν ξέρω ποια είναι η αλήθεια και ποια είναι η κυρία Ελίτσα. Σας απασχόλησε καθόλου αυτό? Να σας πω βεβαίως. Τι με έχει απασχολήσει? Εδώ και δύο εβδομάδες έχει γίνει σαφές. Ότι και μας έχουν προειδεάσει και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία ότι θα δεχθούμε και η αριστερά και ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ προβοκάτσιες. Προβοκάτσιες εν όψη και της 25ης Μαρτίου, που είναι μια μέρα που την φοβούνται ιδιαίτερα, διότι η προηγούμενη παρέλαση και η αυθόρμητη αντανακλαστική αντίδραση χιλιάδων συμπολιτών μας, όχι του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ξέρετε εμείς παραδοσιακά
στις παρελάσεις δεν πηγαίνουμε. Ο κόσμος μας δεν έχει αυτή την κουλτούρα. Ίσως κακός, αλλά δεν την έχει. Τώρα για τούτη την παρέλαση, τι υπάρχει από παρέλαση 28 Οκτώβρη ναι. έριξε τον κύριο Παπανδρέου. Και δημιούργησε μια εικόνα η οποία ήταν ενοχλητική για την εξουσία. Διότι ο λαός βγήκε στους δρόμους. Αυθόρμητα. Κανείς δεν τον υποκίνησε να το κάνει. Τώρα ναι. φοβούνται ότι η παρέλαση αυτή μπορεί να δώσει την ευκαιρία σε έναν λαό που είναι αγανακτισμένος να αντιδράσει. Εμείς, επειδή το γνωρίζουμε και ξέρουμε πάρα πολύ καλά, έχουμε πληροφορίες. Τι έχετε πει στο παδό σας? Να σας πω αυτό. Ναι, ναι. Έχουμε πληροφορίες. Ότι? Ότι ομάδες οι οποίες βρίσκονται, δεν έχουν καμία σχέση με το δημοκρατικό τόξο, οργανώνουν δράσεις. Έχουμε πληροφορίες ότι θα υπάρξει κατά τη διάρκεια της παρέλασης μια συμμετοχή και ανθρώπων που ενδεχομένως να έχουν άλλους στόχους. Εμείς καλούμε τον λαό που αυθορμήτως θα θελήσει να διαδηλώσει, και αυτό λέμε ότι είναι δικαίωμά του, να είναι προσεκτικός. Διότι η προβοκάτσια και η δυνατότητα να μεταστρέψουν την οργή και την αγανάκτηση σε όπλο υπέρ του συστήματος και υπέρ των ισχυρών είναι μία μέθοδος που έχει ξαναδοκιμαστεί. Απαντώ λοιπόν και στα περί κυρίας Λίτσας και στις ναι, ναι, σε όλα αυτά τα οποία υποβιβάζουν και εκφυλίζουν και την πολιτική ζωή. Βρήκαν, λέει, ένα μήνυμα μιας κυρίας Λίτσας και το χρεώνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αστεία όλα αυτά. Απαντώ ότι είμαστε προετοιμασμένοι, ότι είμαστε νυφάλιοι όμως, ακριβώς επειδή είμαστε προετοιμασμένοι και αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουμε με αποτελεσματικό τρόπο οποιαδήποτε επίθεση συκοφαντίας απέναντι στην αριστερά. Για έναν λόγο. Και απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριο. Για έναν λόγο. Εμείς, κύριε Αυτιά, δεν είμαστε εδώ για να διχάσουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Αλλά δεν είμαστε εδώ για να διχάσουμε τον ελληνικό λαό με διαχωριστικές γραμμές, τις οποίες ανασύρουμε από την περίοδο τη μετεμφυλιακή. Εμείς είμαστε εδώ για να ενώσουμε. Θέλουμε να ενώσουμε τον λαό σε μια κοινή συστράτευση. Μάλιστα. Για να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική που μας οδηγεί στην κοινωνική κόλαση. Αυτό είναι το πολιτικό σας σχέδιο, για το οποίο κανείς, όλα τα κόμματα έχουν την προοπτική τους. Θέλω να πω το εξής και να ρωτήσω και. Ξέρω ότι η απάντηση θα είναι ευθεία. Με ποιον μπορείτε να συνεργαστείτε μετεκλογικά? Ποιο είναι αυτό το κόμμα στο οποίο θα πει ο Αλέξης Τσίπρας, ναι, κάθομαι και κουβεντιάζω και προχωράω? Κύριε Αυτιά, όταν είχα πριν από ένα χρόνο, 1,5 χρόνο, αναγγείλει αυτή την πρόταση ναι. για την ευρεία συσπήρωση των δυνάμεων του ευρύτερου φάσματος της αριστεράς, από αυτούς που διαφωνούν από το ΠΑΣΟΚ, από αυτή την πολιτική, έως την εξοκοινωνιστική αριστερά. Και μιλούσα μάλιστα από τότε για την ανάγκη να απευθυνθούμε ακόμα και στον απλό κόσμο της Νέας Δημοκρατίας που διαφωνεί με αυτή μάλιστα. την πολιτική. Κάποιοι με λέγανε τρελό, διότι τότε οι δημοσκοπήσεις έδιναν στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΚΚΕ και στη Δημοκρατική Αριστερά ποσοστά που αθρηστικά δεν υπερεύαιναν το 10%. Σήμερα βλέπουμε ότι αθρηστικά οι δυνάμεις αριστεράς είναι στο 40%. Και βλέπουμε ότι εάν μπορούσε να υιοθετηθεί η δική μου η πρόταση, με υπερβάσεις βεβαίως, όλοι να κάνουν υπερβάσεις για να αντιληφθούμε ότι το κύριο αυτή τη στιγμή είναι να σώσουμε την κοινωνία και όχι να αυξήσουμε τους βουλευτές μας. Η αριστερά θα ήταν πρώτη πολιτική δύναμη, θα έπαιρνε και τις 50 έδρες μπόνους και θα μπορούσε να εφαρμόσει ένα μίνιμουμ πρόγραμμα για να φύγουμε από αυτή τη λέλαπα. Δυστυχώς αυτό δεν έχει γίνει αποδεκτό από τις ηγεσίες των κομμάτων. Αλλά η πρότασή μας ναι. είναι πάνω στο τραπέζι για την επόμενη μέρα των εκλογών. Η πρότασή σας για ενιαία αριστερά την επόμενη των εκλογών? Θεωρούμε λοιπόν ότι το κρίσιμο δίλημα σε αυτές τις ναι. εκλογές θα είναι εάν τα δύο κόμματα του μνημονίου, τα συνεταιράκια του μνημονίου, όπως συνηθίζω να λέω, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, που έχουν από τώρα αποφασίσει τι θα εφαρμόσουν. Δεν ξέρω αν θα είναι πρωθυπουργός ο Σαμαράς ή ξανά ο κ. Παπαδήμος. Ο κ. Βενιζέλος σίγουρα θα είναι στη θέση του υπάρχου, όπως του είπα και στη Βουλή, δηλαδή θα στηρίζει από δεύτερη θέση. Πάντως έχουν ήδη στόχο να έχουν 151 βουλευτές για να εφαρμόσουν το μνημόνιο. Άρα το ναι. κρίσιμο είναι να μην έχουν 151 βουλευτές για να εφαρμόσουν το μνημόνιο. Εσείς σε ποιον και να υπάρχει το στη Βουλή μια πλειοψηφία ναι. πάνω από 151 εδρών σε δυνάμεις, με κύρια λέμε και σημαντική πρωταγωνιστική παρουσία στο ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσει να δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές, διότι έχουμε πρόγραμμα εμείς. Ναι. Δεν μιλάμε γενικά και αόριστα ενάντια στο μνημόνιο. Θυμηθείτε, κύριε Αυτιά,
Θυμηθείτε ότι δύο χρόνια τώρα, ό,τι έχουμε προβλέψει για το τι θα συμβεί στη χώρα, έχει γίνει πραγματικότητα. Μάλιστα. Όταν ο κ. Παπακοσταντίνου μας έλεγε δεν θα έρθουν νέα μέτρα, όταν μας έλεγε μην μιλάς για ευρωομόλογο διότι δίνουμε κακόσιμες αγορές, μην μιλάς για απευθείας δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μην μιλάς για αναστολή πληρωμών γιατί θα μας οδηγεί σε πιστωτικό γεγονός. Λοιπόν, και αυτοί μας οδηγήσαν σε πιστωτικό γεγονός με τον κόσμο, στη χρεοκοπία, την κοινωνική και την εξαθλίωση. Άρα λοιπόν. Λέτε εσείς. Εμείς λέμε ότι το κρίσιμο είναι. Το δίλημα που έχει ο κόσμος αυτή τη στιγμή στην κάλπη όταν θα προσέλθει. Κυβέρνηση, συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου με υπερπρωθυπουργό τον κύριο Ράχεμπαχ ή ένας νέος συνασπισμός εξουσίας, ισχυρή αριστερά και ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ για ένα νέο συνασπισμό εξουσίας που θα ανατρέψει το μνημόνιο και αυτή την πολιτική της υποτέλειας και της αναξιοπρέπειας. Και το μεγάλο ερώτημα είναι, μπορούμε? Εγώ λέω ναι, μπορούμε. Ο ελληνικός λαός μπορεί να δώσει ένα στίγμα και θα αποφασίσει το οποίο ο ίδιος θα είναι καταλυτικό όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για τις εξελίξεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μάλιστα. Είστε απόλυτα σαφείς. Πάμε μέχρι το Πασόκ να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι ο συνάδελφός μας ο κύριος Κούτρας στην απευθείας σύνδεση. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα από το Φάληρο. Πού τον καλημέρα, έχουμε τον Κούτρα, παιδιά? Πού είναι? Για τον Νιμποκράτος. Εδώ. Καλώς τον. Ήρθανε. Καλημέρα. Πού ψηφίζει λοιπόν, ο κύριος Βενιζέλος? Ο κύριος Βενιζέλος ψηφίζει στη Νέα Φιλαδέλφια αυτή την ώρα νομίζω ή σε λίγα λεπτά. Ναι. Στην Οδό Δεκελίας. Ο κύριος Παπανδρέου στις 11.30 θα ψηφίσει για τελευταία φορά ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε ένα πνευματικό κέντρο που υπάρχει εκεί στην Νέα Ερυθρέα, στην Οδό Λουκία Κρήτα, στις 11.30. Μάλιστα. Υπάρχουν διάφορα στελέχη τα οποία έχουν πάει και έχουν ψηφίσει ήδη. Και εδώ στην Ιπποκράτους πρέπει να σας πω ότι έχουν στηθεί δύο κάλπες. Είναι στο δεύτερο και τον πέμπτο όροφο που έρχονται κυρίως. Βλέπετε την κυρία τώρα η οποία Βεβαίως. Μπαίνει μέσα. Θα πάει να ψηφίσει. Θα δώσει και τα δύο ευρώ διαδικασία. Τα 2 ευρώ ακριβώς, ταυτοτιτούλα 2 ευρώ έτσι. Και ψηφίζουν λοιπόν, τον κύριο Βενιζέλο ή Λευκό. Αν δεν έχουν 2 ευρώ τι γίνεται? Θα βρεθεί κάποιος. Δεν νομίζω ότι θα τους δημιουργήσουν πρόβλημα. Είναι 1074 κάλπες. Ας ελπίσουμε ότι με αυτά τα 2 ευρώ θα πληρωθούν και οι απλήρωτοι του ΠΑΣΟΚ. Σε ευχαριστώ Χρήστο μου. Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια Χρήστο. Καλή ενημέρωση, έτσι έχουν τα πράγματα φίλες και φίλοι. Πάμε στο ιατρικό. Πάμε στην ιατρική στήλη της εκπομπής, βεβαίως, στην οποία επιμελείται η κυρία Μελίνα Τσέλιου. Έτσι. Είναι ένα θέμα που σας αφορά. Και βέβαια να ευχαριστήσω τον πρόεδρο. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Οθιά. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ που ξεκαθαρίσετε σήμερα αρκετά πράγματα σε ό,τι αφορά την πορεία την δική σας. Ούκαν το πολλό το εφ, αλλά σημασία έχει ότι μπορούμε να κουβεντιάζουμε ή συμφωνούντες ή διαφωνούντες. Το θέμα είναι ότι... Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να πω μονάχα αυτό και να κλείσω. Ναι. Φοβάμαι ότι αυτή η εκλογική αναμέτρηση δεν θα είναι σαν τις άλλες. Δεν θα είναι. Είναι σκληρή εκλογική αναμέτρηση. Αυτό που φοβούνται αυτοί που μας κυβερνάνε είναι ότι δεν μπορούν πια να φοβήσουν. Άρα το κρίσιμο είναι να φύγουμε από τις τρομοκρατικού χαρακτήρα κορώνες ή τις απειλές και να κάνουμε μαζί σας. Ουσιαστική συζήτηση, νυφάλια συζήτηση. Δημαράς μαζί σας? Υπάρχουν διεργασίες, εμείς έχουμε ανοιχτή την πρόταση για την ευρύτερη δυνατή συστράτευση των αντιμνημονιακών προοδευτικών δυνάμεων. Ποτζιάς, Κουρουμπλής και Μητρόπουλος και η παρέα... Θέλετε να βγάλετε ειδήσεις? Βέβαια, δεν βγάλαμε και χθες βγάλαμε με την κυρία Κατσέλη. Είμαστε σε κοινό δρόμο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε. Έτσι έχουν τα πράγματα. Πάμε στο ιατρικό μας με τη Μελίνα. Καλή σας ημέρα. Τελικά στον οργανισμό μας, όπως συμβαίνει με τις λειτουργίες οι οποίες αλληλοσυνδέονται με τον έναν ή άλλον τρόπο, το ίδιο συμβαίνει και με τις δυσλειτουργίες του. Δηλαδή, όταν ένα σύστημα δεν πάει καλά, αυτό θα προκαλέσει μία διαταραχή σε ένα άλλο σύστημα και σε ένα άλλο και πάει λέγοντας. Για παράδειγμα, μία μελέτη από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύονται στο περιοδικό Νευρολογία, υποστηρίζει ότι κοιτάζοντας το βυθό του ματιού, μπορούμε λίγο πολύ να μαντέψουμε πιανού οι εγκεφαλικές λειτουργίες θα αρχίσουν να εξασθενούν. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές παρακολουθώντας για ένα χρονικό διάστημα 511 γυναίκες διαπίστωσαν ότι οι 39 από αυτές εμφάνισαν μία πάθηση του αμφιβληστροειδού σχητώνα, που είναι κοινή βέβαια σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 και ασθενείς με υπέρταση. Οι γυναίκες αυτές και οι 39, όταν έκαναν μαζί με τις υπόλοιπες τεστ αξιολόγησης της εγκεφαλικής τους λειτουργίας, φάνηκε ότι στα τεστ μνήμης αλλά και αφηρημένη σκέψη δεν
τα πήγαν και τόσο καλά σε σύγκριση με τις υπόλοιπες γυναίκες, οι οποίες δεν είχαν κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας. Μάλιστα, με τη μαγνητική τομογραφία, οι ειδικοί είδαν ότι οι 39 γυναίκες είχαν περιοχές στον εγκέφαλό τους που είχαν εκφυλιστεί εξαιτίας εστιακής ισχαιμίας. Δηλαδή, κάποια αγγεία στον εγκέφαλο δεν έκαναν τη δουλειά τους καλά ώστε να οξυγονώνουν τον εγκέφαλο επαρκώς. Το συμπέρασμα για τους ειδικούς είναι ότι τα προβλήματα σε μικρά αγγεία στα μάτια ίσως αποτελούν σημάδι για αγγειακά προβλήματα στον εγκέφαλο, τα οποία πιθανόν να οδηγήσουν ακόμη και σε άνοια. Γι' αυτό οι νευρολόγοι μπορούν να το συνεκτιμήσουν ζητώντας από τον ασθενή τους να κάνει μια καλή βυθοσκόπηση, μια εξέταση για την υγεία του αμφιβληστροειδούς χιτώνα. Αυτά όμως αφορούν τους γιατρούς. Το μήνυμα για όλους εμάς είναι ένα. Δεν μπορείς να έχεις δυνατό μυαλό μέχρι τα βαθιά γεράματα αν δεν έχεις γερή καρδιά. Όλα στον οργανισμό μας αλληλοσυνδέονται. Προστατέψτε λοιπόν τον εγκέφαλό σας, προστατεύοντας πρώτα την καρδιά σας. Έτσι θα βλέπετε κάθε ημέρα τι σημαίνει να έχεις υγεία πάνω απ' όλα. Να έχετε μία όμορφη Κυριακή. Στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό. Πάμε Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη όμως δεν ξυρίζουν ένα γαμπρό. Ξυρίζουν καμιά. Λοιπόν. 2.000 πώς ήταν, Ελένη. Καλημέρα ιατρού. Και πάλι. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Σε ένα υπερθέωμα στις εγκαταστάσεις ενός σούπερ μάρκετ, της αλυσίδας σούπερ μάρκετ του Μασούτη στο Καβαλάρι. Βλέπετε ότι εδώ πέρα θα γίνει ένας διαγωνισμός για να μπει η αλυσίδα σούπερ μάρκετ στο βιβλίο Guinness, τα ρεκόρ Guinness. 1868 ξυρίστηκαν το 2009 στην Ινδία. Φέτος, αυτή τη στιγμή δηλαδή που μιλάμε, θα ξυριστούν 2.200. Δίπλα μας ένα παλικάρι, έχει έρθει από πού? Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, από εδώ. Είναι και Παοκτσής. Βέβαια, ναι. Στηρίζουμε τον Όμιλο. Παοκτσής, λέει ο Όχι, Αριανός να τον πει στο Γιώργο. Είναι αντίπαλος, Γιώργο, είναι αντίπαλος. Εσείς από πού είμαστε? Από Θεσσαλονίκη το ίδιο. Στηρίζουμε, υποστηρίζουμε Μασούτη. Και τι ομάδα είμαστε εμείς? ΠΑΟΚ. Αυτός είναι δικός μας και βέβαια την πιο ζεστή καλημέρα να μας δώσει η δικιά μας Δέσποινα Καμπούρη, Γιώργος Λιανός και η πανέμορφη Μαρία Λουίζα Βούρου. Δέσποινα, πώς καλημέρα, 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 τι κάνετε? Είμαι μια χαρά. Χαίρομαι που είμαστε κοντά σας σήμερα, έτσι να σας δώσουμε λίγο τον παλμό. Γιατί ετοιμάζουμε ωραία πράγματα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Καλώ τα παιδιά! Καλημέρα και στον κύριο Λιανό. Καλημέρα και στην κυρία Βούλη. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνατε, πώς είστε? Λοιπόν, πού θα τους προλάβετε τόσους να ξεριστούν, παιδιά? Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα, καλημέρα. Θα προλάβουν, θα προλάβουν. Μία η ώρα ξεκινάει, είναι η εκκίνηση. Θα υπάρχουν επόπτες από το βραβείο Guinness, έτσι. Και βέβαια θα δώσουν διαφορετική νότα οι τρεις προσωπικότητες που είναι μαζί μας και που ήρθαν από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη επί τούτου. Πρέπει να πούμε ότι οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε έναν διαγωνισμό αμέσως μετά. Παιδιά, παιδιά, ζητούμε συγγνώμη. Είπαμε για γαμπρό και. Εμφανίστηκε και ο Βενιζέλος. Και πέσαμε σε αρχηγό. Πάει να ψηφίσει ο Βενιζέλος. Χωρίς γραβάτα, όπως βλέπετε. Νέα Φιλαδέλφια. Με αποφασιστικό βήμα. Ωρεξάντος και σίγουρος. Και βέβαια είμαστε σε απευθείας σύνδεση, φίλες και φίλοι. Είναι ένας μοναδικός υποψήφιος. Έτσι, και είναι σίγουρη η εκλογή του, βεβαίως. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, είδαμε και τον αρχηγό, είδαμε. Το γαμπρό δεν είδαμε. Έτσι. Έτσι έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, Δέσποινα. Κυρία Βούρου. Μια κουβέντα για εσάς. Ό,τι το καλύτερο. Λοιπόν, επιμελήσε τα πάντα εκεί μαζί Ελένη. Με την κυρία ιατρού, έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και να μπορέσετε τελικά να κατασχίσετε. Να πείτε στο ρεκόρ, να πάρετε λοιπόν αυτό που θέλετε. Έτσι, να είστε καλά, παιδιά. Από 2.000 άτομα. Καλή σας μέρα. Γεια σας, λοιπόν, καλή επιτυχία. Έχουν τα πράγματα 7 λεπτά πριν από τις 10. Ο φίλος μου, ο Μάλης, έχει εκπομπή τώρα. Μια καταπληκτική εκπομπή που την παρακολουθείτε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, Μάγδα. Καλή Κυριακή να σας ευχηθούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.